Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και πρώην Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το θέμα της Νοβάρτης. Το ερώτημα είναι, μήπως τελικώς τώρα, αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, θα κάνατε κάποια πράγματα διαφορετικά ως προς τις προσδοκίες που καλλιεργήσατε, ότι θα δούμε όλοι μας πράγματα και θάματα από αυτή την ιστορία? Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, γιατί καταρχήν δεν γνωρίζουμε όλη την έκταση αυτής της υπόθεσης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πού είναι οι διεθνείς έρευνες, πού ακουμπάνε την ελληνική περίπτωση. Mm-hmm. Ένα τελείως υποθετικό ερώτημα που όσοι δεν έχουμε άμεση σχέση με την υπόθεση αυτή, με τη δικογραφία, δεν μπορεί κανείς να έχει μια σαφή άποψη. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι πώς το χειρίζεται κανείς. Ναι. Και νομίζω ότι η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να το χειριστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, με σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, με εμπιστοσύνη προφανώς και στη δικαιοσύνη. Και υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι νομίζω ότι καλώς καμωμένα ήταν ό,τι έγινε, με την έννοια ότι η δικαιοσύνη έπρεπε να επιστρέψει σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που έχουμε στην Ελλάδα, ναι. Έπρεπε να επιστρέψει αυτή η υπόθεση στην δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, έκλεισε κάποιους φακέλους, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με κάποιους υπόλοιπους και έχουμε αυτή τη στιγμή μία περίπτωση η οποία προφανώς βεβαίως πρέπει και αυτή να εξεταστεί υπό το φως της πραγματικής δικογραφίας. Mm-hmm. Τι σημαίνει πραγματική δικογραφία? Σημαίνει αν θεμελιώνονται ισχυρές, υπαρκτές, mm-hmm. σαφείς ενδείξεις για την τέλεση κάποιου αδικήματος. Αυτό είναι βεβαίως, ας πούμε, στην υπόθεση της, στη διακριτική, αν θέλετε, ευχέρεια της δικαιοσύνης, mm-hmm. να το εξετάσει. Και νομίζω ότι δεν έχεις άλλη επιλογή. Αν με ρωτάτε τώρα για τον αντιπερισπασμό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, εδώ νομίζω ότι χάνεται, νομίζω, η ουσία. Δηλαδή, ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι πράγματι προσκρούει σύμφωνα με τον νόμο σε πολιτικά πρόσωπα. Και τότε πρέπει να στέλνεται ένας φάκελος στη Βουλή. Αλλά σας είπα και προηγουμένως, όταν έχουμε σαφείς και ισχυρές υποθέσεις και ενδείξεις. Mm-hmm. Αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή η δικογραφία η οποία έχει έρθει αυτή τη στιγμή στη Βουλή, προφανώς μόνο ως αντιπερισπασμός μπορεί να εκλειφθεί. Υπό την έννοια ότι, από ό,τι έχω ακούσει, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι παρακολουθώ και τις, mm-hmm. και τις παρεμβάσεις που γίνονται, εδώ έχουμε μια τελείως έολη καταγραφή κατά κάποιο τρόπο φημών που πολλές φορές δεν αναφέρονται και προσωπικά, και υπό την έννοια αυτή είναι σωστή η επισήμανση δική μας, η οποία λέει ότι πρόκειται για αντιπερισπασμό, και προφανώς εάν υπάρχει κάτι περισσότερο καλεί mm-hmm. την κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει είτε σε εξεταστική επιτροπή είτε και σε προανακριτική είτε και σε ό,τι θέλει, τέλος πάντων, έτσι. Θα υπογραμμίσω δε την άποψη του ενός εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης, που κάθε άλλο παραφιλικός είναι προς το ΣΥΡΙΖΑ, του Ευάγγελου Βενιζέλου, ναι. Ο οποίος ζητάει εξεταστική. Δεν ζητάει προανακριτική, διότι mm-hmm. καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η δικογραφία είναι τελείως ασθενής και πάρα πολύ έολη. Ζητάει όμως εξεταστική, ακριβώς για να διασώσει κατά κάποιο τρόπο και ένα κύρος αυτής της διαδικασίας. Και νομίζω ότι προς τα εκεί είναι και η δική μας άποψη αυτή. Αν υπάρχει κάτι, mm-hmm. ας τεθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία σε επίπεδο εξεταστικής ή προανακριτικής. Από την άλλη πλευρά, λέτε ότι η δικογραφία είναι βασισμένη σε φήμες κτλ. Αν δούμε, θα θυμάστε ασφαλώς και όσα κατέθεταν κάποιοι από τους προστατευόμενους μάρτυρους, που ο ένας λέει νομίζω ότι θα, ο άλλος λέει σε τέτοιες περιπτώσεις εικάζω ότι η ταρίφα είναι τόση κτλ. Και, ναι. Εκεί δεν είχαμε φήμες. Προφανέστατα, αλλά εκεί όμως. Δεν σας δημιούργησαν εσάς κάποια ερωτήματα όσα διαβάζατε στις εφημερίδες αναφορικά με τους μάρτυρες αυτούς? Κοιτάξτε, δεν νομίζω όμως ότι τίθεται θέμα. Αν μιλάμε για την ισοδυναμία τέτοιων φημών, προφανώς δεν είναι σωστό, ας πούμε, μια δικογραφία να στηρίζεται σε φήμες και σε υποθέσεις. Mm-hmm. Μα αυτό όμως είναι και ο ρόλος της δικαιοσύνης. Να διαβλέψει αν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν στοιχεία, εμφανίζουν αποδεικτικά δεδομένα mm-hmm. και εν πάση περιπτώσει να συγκρίνουν, ας πούμε, το τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αν στηρίζονται και οι δύο δικογραφίες σε φήμες, τότε πραγματικά είναι δικογραφίες έολες και προφανώς θα αποδειχθεί στη δικαιοσύνη όπως πρέπει ή σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλεγεί. Τώρα,
Αλλά εδώ όμως γινόταν για τους προστατευόμενους μάρτυρες, γινόταν όμως μια μετάθεση, νομίζω, του προβλήματος. Ότι χρησιμοποιούνταν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην ουσία ως άλοθη, χωρίς να έχουμε δει τι ακριβώς λέει αυτή η δικογραφία. Mm-hmm. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω ότι. Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε. Τι ακριβώς, ποια είναι η δικογραφία, τι ισχυρίζονται. Μπορεί πράγματι να ισχυρίζονται φήμες και υποθέσεις δικές τους. Πράγματι, μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλώς. Αλλά ναι. Είναι όμως ένα στοιχείο της δικογραφίας. Πρέπει να αξιολογηθεί από αυτούς που πρέπει. Επειδή ούτως ή άλλως εσείς και από την επιστημονική σας συγκρότηση και πορεία ξέρετε πολύ πολύ καλά και, και την πολιτική επικοινωνία και αυτό που λέμε φτιάχνω κλίμα στην πολιτική. Σας ακούω τόση ώρα και πάρα πολύ σωστά λέτε ότι η κυβέρνηση. Είδε ότι η δικαιοσύνη σκόνταψε κάπου, προχώρησε τις διαδικασίες κλπ. Όταν όμως ήσασταν κυβέρνηση. Κάνοντας όμως μια υπέρβαση εν προκειμένου, εδώ, αυτή η σημερινή κυβέρνηση. Λέω για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε όμως δεν ήταν σαφές ότι ποντάρατε πολιτικά τις μετοχές σας σε αυτήν την ιστορία. Ο αρμόδιος υπουργός έβγαινε από το Μαξίμου και μιλούσε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Όλοι σας βγαίνατε και λέγατε ότι οι φαρμακευτικές επί των ημερών του παλιού πολιτικού συστήματος έκαναν πάρτι κλπ. Δηλαδή, δίνατε πολιτική πτυχή στην υπόθεση, χωρίς να έχει φανεί τότε αν υπάρχει αυτή η πολιτική πτυχή. Ωραία. Να εξηγήσουμε λοιπόν το εξής. Ναι. Πρώτα-πρώτα, υπήρχε πάντοτε. Αυτό σας ρώτησα στην αρχή, αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, αν θα λέγατε τόσο μεγάλα λόγια. Νομίζω δηλαδή. Νομίζω όμως ότι, κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς τι υπόθηκε από τον οποιονδήποτε. Η δική μου η αίσθηση είναι η εξής, από ό,τι έχω παρακολουθήσει και από ό,τι καταλαβαίνω και από όλη τη συζήτηση που έχει γίνει επ' αυτού. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο και δεν είναι ελληνικό σκάνδαλο. Όντως. Έτσι, έρχεται από το εξωτερικό. Υπάρχουν πτυχές που αφορούν τη λειτουργία μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, τη διακριτική της διαπλοκή, αν θέλετε, με μηχανισμούς της πολιτικής εξουσίας, έτσι ώστε να έχει, ας πούμε, συγκριτικά κέρδη σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή και σε σχέση και με τη δική της, αν θέλετε, με τα δικά της οικονομικά. Είναι ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, υπό την έννοια ότι οι δαπάνες της φαρμακευτικής στην Ελλάδα υπήρξαν ο ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες δημιουργίας αυτού του τεράστιου δυσθεώρητου χρέους. Λοιπόν, επί των ημερών, αν θέλετε, μιας εποχής από το 2010, αυτή η υπόθεση, αν θέλετε, εκτινάχθηκε και υπό την έννοια αυτή πιθανώς, πρόκειται για ένα οικονομικό σκάνδαλο και πιθανώς λοιπόν έχουμε και διαστάσεις πολιτικής ευθύνης πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι αν κρατήσουμε όλοι μας, ας πούμε, τη σοβαρότητά μας και την ψυχραιμία μας, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι συνενέσαμε τουλάχιστον, γιατί νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Όχι. Λέει ότι δεν εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί, διότι δεν διοικείται από την αόρατο χείρ το κράτος, διοικείται με πολιτικές αποφάσεις ή με πολιτικές παραλήψεις, διοικείται με μια διοικητική διαδικασία και αυτή η διοικητική διαδικασία, όπως όλο τον κόσμο, οφείλουμε να την εξετάσουμε και στην Ελλάδα, ακριβώς για να δούμε αν υπάρχει ή όχι τέτοια πολιτική ευθύνη ή πιθανώς και ποινική ευθύνη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε, σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Ναι. Βεβαίως, όταν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να συμφωνήσουμε επίσης ότι προστατεύοντας τη δημοκρατία, το τεκμήριο της αθωότητας, τους θεσμούς, θα πρέπει βεβαίως κάθε δικογραφία να στηρίζεται σε σοβαρά και υπεύθυνα δεδομένα και ενδείξεις. Διαφορετικά, ας πούμε, προφανώς διασύρουμε και κάθε θεσμική πια διαδικασία. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Για να κλείσουμε δηλαδή με αυτό το θέμα, εσείς θα χρησιμοποιούσατε τη φράση το μεγαλύτερο σκάνδαλο όπως συστάσεις στο ελληνικό κράτος. Θα χρησιμοποιούσα τη φράση το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο. Και αυτό είναι αποτιμημένο και οικονομικά, που πιθανώς να έχει πολιτικές πτυχές. Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε λίγο, να φύγουμε από την Νοβάρτης, αλλά να μείνουμε σε φάση έτσι, σκανδάλων και σκανδαλολογίας. Από την αρχή, πριν καν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, ήταν έντονο το κομμάτι των σκανδάλων και αυτό που λέμε ατζέντα κάθαρσης στην καθαρά χέρια, ας πούμε, στην ρητορική σας. Και πάλι,
Έκλεισε ένας πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. 4,5 χρόνια ήταν εξουσία και αυτά δεν είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με τα μνημόνια για να πούμε ότι μα είχατε δεμένα χέρια από την Τρόικα κλπ. Μήπως οι προσδοκίες που δημιουργήσατε σε έναν κόσμο ήταν πολλές, τουλάχιστον σε σχέση με όπως φάνηκε τους ρυθμούς που μπορεί να λειτουργήσει δικαιοσύνη. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ήταν μια πολιτική. Δεν ήταν απλώς ένα πολιτικό σύνθημα. Ήταν μια ανάγκη. Ναι. Ήταν μια ανάγκη η οποία προέκυψε, η διερεύνηση δηλαδή τυχών ευθυνών πια που είχε το πολιτικό σύστημα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να σας πω ότι η ελληνική κοινωνία, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, από το 2010 και μετά έζησε σε συνθήκες τόσο μεγάλη συρρήκνωση των εισοδημάτων, των κοινωνικών αγαθών, των περιουσιών και ούτω καθεξής, που θύμιζε την περίοδο της κατοχής. Είχαμε μια τέτοια μεγάλη μείωση του ΑΕΠ και του εισοδηματικού και του βιωτικού επίπεδου. Σαν να είχαμε πόλεμο. Σαν να είχαμε πόλεμο, σαν να βγαίναμε από πόλεμο. Λοιπόν, επομένως υπήρχε ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο σε μεγάλο βαθμό υπάρχει και σήμερα. Η πολιτική βεβαίως εξουσία οφείλει αυτό το κοινωνικό αίτημα να μην το κάνει ανθρωποφαγία. Mm-hmm. Να το διαφυλάξει θεσμικά και να το υπερασπίσει μέσα στους κανόνες του δημοκρατικού κράτους δικαίου. Εμείς στο μέτρο που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και στο μέτρο που είχαμε τη δυνατότητα, το κάναμε και το υπερασπιστήκαμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα προφανώς οι παθογένειες που υπάρχουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, στην διοίκηση του ελληνικού κράτους, στις δομές, στη δικαιοσύνη και αλλού, είναι πάρα πολύ δυνατές και προφανώς είναι και για μας ένα στοιχείο αυτοκριτικής, πρέπει να είναι ένα στοιχείο αυτοκριτικής, mm-hmm. το πώς συγκρουστήκαμε ή δεν συγκρουστήκαμε με όλα αυτά τα συμφέροντα, θα έλεγα, μέσα στο κράτος, τα οποία δεν είχαν ως πολιτική τους τη διαλεύκανση υποθέσεων, αλλά τη συγκάλυψη υποθέσεων. Συγκρουστήκατε ή δεν συγκρουστήκατε, λοιπόν? Αλλού συγκρουστήκαμε, mm-hmm. και αλλού δεν συγκρουστήκαμε. Είναι γεγονός. Αφήσαμε ανολοκλήρωτες. Στο κομμάτι της υγείας συγκρουστήκαμε. Ναι. Και αν, ας πούμε, εξορθολογίστηκε τα οικονομικά των νοσοκομείων, τα οικονομικά της φαρμακευτικής δαπάνης, mm-hmm. αν ισορρόπησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οφείλουμε στη μάχη που έγινε, ναι. ενάντια σε ισχυρά κυκλώματα, όχι πολιτικά πάντα, και διοικητικά και mm-hmm. ιατρικά και φαρμακευτικά και ούτω καθεξής, αλλά όμως ισχυρά κυκλώματα παρανομίας που υπήρχαν στον χώρο της υγείας. Βεβαίως δεν έγινε παντού αυτό το πράγμα και δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο της δικής μας αυτοκριτικής της περίοδου της διακυβέρνησης. Τώρα που ανοίγει αυτή η κουβέντα στο ιστορικό του κόμματός σας, το γιατί χάσατε, η αυτοκριτική που κάνετε κτλ., εσείς θέλετε να κάνετε μια πρόχειρη ιεράρχηση. Άλλοι λένε ότι φταίνουν τα μίντια, άλλοι λένε ότι φταίει το μνημόνιο, άλλοι λένε ότι σε διάφορα πράγματα δεν συγκρουστήκατε, άλλοι λένε ότι φταίει ο Καμένος, άλλοι ότι φταίνουν οι πρέσπες. Ναι. Προφανώς η απάντηση είναι λίγο απ' όλα. Ναι, γι' αυτό και σας ζητώ άλλα, μια ιεράρχηση. Και πολλά άλλα. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι δεν καταφέραμε να έχουμε ένα πολύ σταθερό παράλληλο πρόγραμμα. Πολύ συστηματικό, πολύ απαιτητικό, αν θέλετε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο κυβερνητισμός μας κατάπιε σε πολλές περιπτώσεις, mm-hmm. έτσι, και για αντικειμενικούς λόγους αλλά και για υποκειμενικούς λόγους. Πάντως, όλα τα κυβερνώντα κόμματα αυτό συμβαίνει. Φαντάζομαι θα έπρεπε να το περιμένατε. Έτσι. Ναι, εντάξει, ήταν ένα στοίχημα. Mm-hmm. Ήταν ένα στοίχημα. Είναι άλλο πράγμα να εξαναγκαστείς mm-hmm. στην εφαρμογή μιας πολιτικής και να προσπαθήσεις να φτιάξεις αντίπαλα, αν θέλεις, παιδεία, mm-hmm. Παράλληλα παιδεία υπέρ της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Και είναι άλλο πράγμα πολλές φορές να ενσωματώνεις αυτή την πολιτική, ναι. και να τη θεωρείς, παραδείγματος χάρη, δεν θεωρώ ότι εμείς πρέπει να προβάλλουμε το ΕΠΑ, ότι είναι μια επιτυχία αντικειμενική. Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά όμως οι σταθεροποιήσεις μιας οικονομίας δεν γίνονται πάντοτε υπέρ των πολλών και των φτωχών. Γίνονται και με όρους πολύ πιο ουδέτερους. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα. Είχαμε ένα έλλειμμα, όχι τεράστιο, είχαμε ένα έλλειμμα το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ, πολύ σοβαρά. Και απόρρια, αν θέλετε, αυτής της αντικειμενικής πραγματικότητας ήταν και το γεγονός ότι σε πάρα πολλά πεδία δεν ολοκληρώσαμε τις συγκρούσεις
με εκείνο το κατεστημένο, κυρίως μέσα στο κράτος, που έπρεπε να έχουμε, ήμασταν περισσότερο, αν θέλετε, δοτικοί, ακόμα και προς τους αντιπάλους μας, από ό,τι θα έπρεπε. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό σας ως προς αυτό? Όχι. Σας ρωτάω γιατί άλλοι λένε, ας πούμε, ότι ανοίξατε πάρα πολλά μέτωπα για κυβέρνηση που διεκπεραιώνει μνημόνιο. Ότι προσπαθήσατε να κάνετε πράγματα με την Εκκλησία, ότι λύσατε το Μακεδονικό, ό,τι. Λύσαμε το Μακεδονικό, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Mm-hmm. Και αν κάποιοι λένε ότι εξ αυτού χάσαμε, θα τους πω ότι στην Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, είμαστε πρώτο κόμμα. Στον πυρήνα των υποτιθέμενων κινητοποιήσεων τότε. Άρα στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό, ήταν η κοινωνική μας πολιτική και ήταν ό,τι κάναμε σε εκείνη την επιβαρημένη κοινωνική ομάδα, αυτό που μας έδωσε στην πραγματικότητα. Θα το πω εξ αντανακλάσεως. Παρατηρείτε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα το πω ανάποδα μάλλον. Ναι. Τον τρόπο με τον οποίο, με αντιθεσμικό τρόπο, με επιθετικότητα, με αδιαφάνεια παρεμβαίνει παραδείγματος χάρη σε δομές του κράτους χωρίς να σέβεται καμία διαδικασία θεσμική. Παράδειγμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, παράδειγμα η χθεσινή της κίνηση σε σχέση με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας που κάνει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή αλλοιώνονται πολιτικές, με τον οποίο γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια νομοθεσίες. Θυμάστε τι έγινε με τον επικεφαλής της ΕΕΠ. Αλλάζει ο νόμος. Αν δεν μας αρέσει ο νόμος, αλλάζουμε τον νόμο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτού του τύπου τη συμπεριφορά, όχι προφανώς ότι έπρεπε με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια άκομψη κατάσταση να την αναπαράγουμε, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας την επόμενη φορά. Η διαχείριση του κράτους δεν είναι πάντοτε ένας μήνας του μέλητος. Mm-hmm. Έχει ρήξεις, έχει συνέπειες αυτή η ρήξη, και βεβαίως πρέπει και εμείς να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για αυτές τις ρήξεις μέσα στο κράτος. Δεν ήμασταν αντικειμενικά. Ναι. Το παλέψαμε εκ των υστέρων και σε ένα περιβάλλον βεβαίως οικονομικής χρεοκοπίας και δημοσιονομικής κατάρρευσης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι ισχυρότατες, δεν είναι δικαιολογίες, είναι ισχυρότατες παράμετροι. Δεν υπάρχουν πάντοτε επίσης ευθύνες προσωπικές. Θέλω να το πω και αυτό το πράγμα, διότι είναι πολιτικές οι ευθύνες. Είναι δηλαδή το συλλογικό πολιτικό μας σχέδιο το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε και να ξανακοιτάξουμε. Ήταν μια όμως εμπειρία, τεράστια εμπειρία. Είμαστε περήφανοι γιατί καταφέραμε πολλά πράγματα για την κοινωνία και αυτή η ιστορία μας έχει κάνει και σοφότερους. Πόσο εύκολο είναι να κάνει ένα κόμμα που χάνει την εξουσία ή μάλλον τη διακυβέρνηση αυτοκριτική, χωρίς να μπει σε κρίση εσωστρέφειας? Για παράδειγμα, οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου για την ΕΡΤ βοηθούν στο να είναι ήρεμο το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια αναταραχή στο εσωτερικό? Κοιτάξτε, ένα κόμμα καταρχήν πρέπει να μάθει να συζητάει. Ένα κόμμα αριστερό και δημοκρατικό πρέπει να μάθει να συζητάει, να συζητάει την ουσία. Μία παθογένεια που δεν είναι μόνο μία παθογένεια δικιά μας, είναι παθογένεια γενικά και των μίντια και του πολιτικού συστήματος, είναι ότι πολλές φορές διαφωνούμε συμφωνώντας ή συμφωνούμε διαφωνώντας. Δηλαδή λείπει, αν θέλετε, μία συζήτηση που πάντοτε θέτει τα ζητήματα πιο συνολικά, πιο επεξεργασμένα και ούτω καθεξής. Δεν είναι εύκολο για ένα κόμμα, διότι και κυρίως για μας, για ένα κόμμα της αριστεράς, δεν είναι εύκολη αυτή η περίοδος, διότι από τη μια μεριά πρέπει να υπερασπιστούμε ό,τι κάναμε, αλλά έλα όμως που αυτό που κάναμε ήταν πολλές φορές και μικρό και ανολοκλήρωτο και δεσμευμένο από τις ανάγκες της χώρας και τις ανάγκες της πολιτικής που εξαναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε μετά. Αυτό είναι πρόβλημα σοβαρό, έτσι? Δηλαδή, ας πούμε τώρα να κατηγορήσετε την κυβέρνηση ότι στη Μόρια έχει τριπλάσιους από αυτούς που έχει, θα γυρίσουν και θα σας πούνε, μα και από τον ημερό σας ήταν διπλάσιοι. Ακριβώς. Είναι θέμα. Ακριβώς. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αν θέλετε, αυτό είναι και το, για να είμαστε και αντικειμενικοί και δίκαιοι κατά κάποιο τρόπο, αυτό, αν θέλετε, είναι και το handicap που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Όταν ένα κόμμα χάνει τις εκλογές, προφανώς υπάρχουν λόγοι, αρκετοί λόγοι. Όταν λοιπόν κριτικάρεις, αν θέλετε, το κόμμα της που βρίσκεται στην κυβέρνηση, η εύκολη ανταπάντηση είναι, ας πούμε, καλά, και εσείς τι κάνατε. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να περάσει ένα χρονικό... Πόσες φορές το είχατε πει και στους προηγούμενους, εδώ που τα λέμε. Ναι, άρα λοιπόν στην πραγματικότητα πρέπει να περάσει. Είναι μια όμως αντικειμενική κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η πολιτική μας στόχευση είναι η περάσπιση
των λαϊκών στρωμάτων, των φτωχότερων στρωμάτων. Αριστερά σημαίνει να υπάρχεις και να διοικείς υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Είτε είμαστε στην κυβέρνηση, είτε είμαστε στην αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα, έχοντας αυτόν τον οδηγό, μπορούμε πράγματι να βρούμε τα σημεία τα οποία θα μας ξαναβάλουν, αν θέλετε, στο προγραμματικό επίπεδο, με εικόνα ισχυρής αντιπολίτευσης και κοινωνικής και πολιτικής. Επειδή υπάρχουν φτωχοί και αδύνατοι, οι οποίοι μπορεί να είναι σε όλα τα μέρη του πολιτικού φάσματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα ατζέντας τα οποία σας έχει απασχολήσει πώς ακριβώς η αριστερά θα μπορέσει να τα προσεγγίσει. Ενώ τώρα φαίνονται, για παράδειγμα, να το πω απλά. Είχαμε χθες την επιχείρηση στο Σίτσιο. Είχαμε σήμερα την επιχείρηση στα Εξάρχεια. Έχουμε μια επιχείρηση τη βδομάδα στα Εξάρχεια. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι ο πιο δημοφιλής υπουργός. Αυτό κάτι λέει για την κοινωνία. Γιατί χάσατε ως ΣΥΡΙΖΑ την ατζέντα, δεν θα το πω νόμος και τάξη, την ατζέντα της δημόσιας ασφάλειας ωστόσο? Κοιτάξτε, ο λόγος είναι ότι δεν νομίζω καταρχήν ότι χάσαμε όμως την ουσία. Μπορεί να χάσαμε την ατζέντα, δεν χάσαμε την ουσία. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι διαχειριστήκαμε ένα τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα, γιατί αυτούς που συλλαμβάνει σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης στην πραγματικότητα είναι μωρομάνες και παιδάκια 2 και 3 ετών. Έτσι. Και βεβαίως υπό την κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην οποία έχει καθολική υπεροχή, αυτό εμφανίζεται ως ατζέντα ασφάλειας, αν είναι δυνατόν. Ναι. Επειδή μένω στα Εξάρχεια, θέλω να σας πω ότι θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με τις συμμορίες των ναρκωτικών. Εκεί που πραγματικά υπάρχει εγκληματικότητα. Τώρα, αν είχατε δίπλα σας ένα γαλάζιο, θα σας έλεγε θα κάνουμε ό,τι δεν κάνατε εσείς. Ωραία, να το δούμε λοιπόν. Να το δούμε. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που κάνουν είναι να καταστρέφουν βιβλιοπολία. Έτσι. Και να καταστρέφουν εγκαταστάσεις συλλογικότητας. Okay, εντάξει. Περνάει στο κοινό τους. Η Ελλάδα όμως δεν είναι τα Εξάρχεια. Η Ελλάδα είναι από την Κρήτη έως τη Θράκη. Εγκληματικότητα, μαφίες, παραβατικότητα υπάρχει παντού. Να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχουν στη μείωση της εγκληματικότητας όπως είχαμε εμείς. Ναι. Να δούμε πώς θα εγγυηθούν ένα αίσθημα δημοκρατικής ασφάλειας των πολιτών χωρίς να κατασκευάζουν εχθρούς τους αδύνατους και τους καταφρονεμένους και τους ανθρώπους που δεν έχουν που να μείνουν. Και βεβαίως εδώ είμαστε μετά από 3, 4 και 5 μήνες για να κάνουμε την πραγματική αποτίμηση, ας πούμε, αυτής της πολιτικής. Η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι αγώνας 100 μέτρων που θα κριθεί σήμερα. Τώρα, με βάση τα τρέχοντα θέματα του ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, το πούμε έτσι, θα μπορούσα να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι είναι ότι πρέπει να γίνει συζήτηση αν ο πρόεδρος θα εκλέγεται από τη βάση ή από συνέδριο. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω αν φοβάστε την πασοκοποίηση. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω πώς ακριβώς, αν θέλετε, μέλη followers. Θα σας ρωτήσω όμως κάτι, όλα αυτά που ανέφερα, που αυτά διαβάζουμε κάθε μέρα στο ρεπορτάζ που κάνουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Την ώρα που εσείς οι ίδιοι κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι φέρνει αντεργατικές ρυθμίσεις, πάει να βάλει πολιτήριο σε ΔΕΠΑ, σε φιλέτα κλπ. Εσείς τσακώνεστε λίγο για το φύλλο των αγγελών? Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια εικόνα. Μιλάτε, εντάξει, συζητάτε, γίνεται, βγάλετε το τσακώνεστε από τη μέση. Ούτε τσακώνεται, ούτε ίσα-ίσα που πρέπει να μιλήσουμε έντονα. Ναι. Δεν έχουμε μιλήσει και καθόλου έντονα μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι γίνεται μια συνηθισμένη αντιπαράθεση, αν είναι και αντιπαράθεση, διαφόρων ιδεών. Mm-hmm. Διότι το πραγματικό πρόβλημα ποιο είναι? Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι με Κίνα και με τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 32%. Ένα κόμμα το οποίο έχει πάρει 32% είναι εξαναγκασμένο από τη φύση, θα έλεγε κανείς, να στοχεύσει παραπάνω. Πρέπει να πάρει 42% σε επόμενες εκλογές. Ή τέλος πάντων να πάρει πολύ παραπάνω από ψηλά τον βασικό. Τον ναι, λέω, λέω, ναι, δεν πρέπει να πάρει 22. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι, 32 ναι, ναι, ναι. Το λέω σε σχέση με το. Πρέπει να πάρει παραπάνω. Είναι εξαναγκασμένο. Mm-hmm. Διότι δεν μπορεί να πει στην κοινωνία ότι ξέρει κάτι, επειδή εγώ έχω μία εσωστρέφεια, θα κοιτάξω να πάρω λιγότερο για να κρατήσω μία καθαρότητα. Πρέπει να μπορέσει να συνδέσει τις ιδεολογικές του αρχές με ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορά την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό για το συγκεκριμένο κόμμα αποτελεί ένα πείραμα μετασχηματισμού. Και πρέπει αυτό το πείραμα μετασχηματισμού να το διαχειριστεί κανείς με όλη τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ούτε να αφήσει τις αρχές του,
Έτσι, αλλά δεν χρειάζεται βεβαίως να αφήσει και τις μάζες. Άρα πρέπει να βρει εκείνο το στοιχείο το οποίο, ας πούμε, θα μπορέσει εκείνους τους αρμούς, αν θέλετε, για να μπορέσει να κάνει και τα δύο. Και εκεί, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το οργανωτικό. Είναι, αν θέλετε, το προγραμματικό. Με τι πρόγραμμα, λοιπόν, θα μιλήσει, με ποιες κοινωνικές τάξεις θα εκπροσωπήσει, ποια κοινωνική και πολιτική συμμαχία θα οργανώσει. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το πραγματικό διακύβευμα της συζήτησης που πρέπει να γίνει. Και όχι βεβαίως αν θα είναι ένα κόμμα μικρό ή μεγάλο, αν θα είναι ένα κόμμα λιγότερο ή περισσότερο ιδεολειπτικό ή ιδεολογικό, ιδεολογικής καθαρότητας και ούτω καθεξής. Και προφανώς θα πρέπει να γίνει με όρους σύγχρονους. Δεν μπορεί να γίνει με όρους παρελθόντος. Άρα στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι το πρόγραμμα, η κοινωνική μας συμμαχία και η πολιτική μας στόχευση τα επόμενα χρόνια, και αυτό στην πραγματικότητα θα φωτογραφίσει και το τι οργανωτικά κόμμα, στο οργανωτικό επίπεδο κόμμα θέλουμε. Έτσι. Όχι το ανάποδο. Πολλές φορές είναι μια παθογένεια να μιλάς για τα οργανωτικά ξεχνώντας τα ουσιαστικά. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια γενική παρατήρηση. Νομίζω όμως ότι έχουμε και τις γνώσεις και την οριμότητα να συζητήσουμε το σοβαρό ζήτημα και να μην συζητήσουμε το, αν θέλετε, το τεχνικό ή το εφήμερο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που περιγράφετε δεν το λες και εύκολη υπόθεση, οπότε εγώ θα σας ευχηθώ καλή δύναμη, τα δύσκολα, έτσι, καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Βαδάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι.